Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι. Ο Ευρυπίδης είχε πει κάποτε πως δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τη γη των πατέρων σου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Όμηρος είπε πως ο τόπος που γεννήθηκες είναι ο γλυκύτερος. Η εκπομπή «Στον τόπο που γεννήθηκα» έρχεται σήμερα να δικαιολογήσει απόλυτα αυτά τα αποφθέγματα, μιας και θα επισκεφτούμε ένα χωριό το οποίο οι κάτοικοί του αγαπούν και μάλιστα πολύ. Φεύγουμε λοιπόν για τον ομό Κιλκής, προορισμός μας ένα μικρό αλλά πανέμορφο χωριό. Στη διαδρομή τα καταπράσινα δέντρα αγκαλιάζουν το δρόμο και μας γεμίζουν ήδη με εικόνες μεγαλειώδεις που μόνο η αθάνατη μακεδονική γη μπορεί να σου προσφέρει. Καλωσορίσατε στα ρίζια του νομού Κιλκής, ένα μικρό αλλά πανέμορφο χωριό της ευλογημένης αυτής γωνιάς της Μακεδονικής γης. 60 μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης και 40 από το Κιλκής. Ελάτε να γνωρίσουμε αυτόν τον τόπο, την ιστορία του, τους ανθρώπους, τα ήθη και τα έθιμά τους. Μια μικρή βόλτα μέσα στα ρίζια επιβάλλεται. Τα μικρά αυτά χωριά προσφέρονται για ένα πρωινό περίπατο. Εκ πρώτης όψεως οι περιποιημένες αυλές και οι πεντακάθαροι δρόμοι κεντρίζουν την προσοχή μας. Ο πατήρ Νικόλαος μας περιμένει για να μας μιλήσει για τον τόπο που γεννήθηκε. Ο ιερέας δάσκαλος θα είναι ο αφηγητής μας. Πώς πήρε την ονομασία του ο τόπος? Καταρχάς το πρώτο όνομα επί τουρκοκρατίας το χωριό λεγόταν Τσελτίκ, κοφτερή πέτρα. Καταρχάς το χωριό μας δεν βρισκόταν σε αυτήν την τοποθεσία. Βρισκόταν στα μνήματα. Γι' αυτό και η περιοχή, σε μια περιοχή στα μνήματα, ονομάζεται Τσελτίκηρη από την παλιά τοποθεσία. Αργότερα αναφέρεται το χωριό ως ο Ριζάρτσι. Ο Ριζάρτσι σημαίνει περιοχή του ριζιού. Τώρα, υπάρχουν 4 εκδοχές για το χωριό Ρίζια, 4. Είναι μία εκδοχή η επικρατέστερη εδώ στο... Γι' αυτό και γράφεται το Ρίζια με ύψιλον. Είναι ότι λέει ότι υπήρχαν ρίζοι εδώ. Κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι έκαναν μια μεγάλη ενέργεια σε ένα βιβλίο τους γράφουν ότι τα ρίζια πήρανε το όνομα σαν ριζοφαγάς. Έτσι γράφουν. Δεύτερη εκδοχή. Τρίτη εκδοχή, επικρατέστερη για μένα, είναι από τις ρίζες του βουνού Πάικου. Γι' αυτό και πρέπει να γράφεται με γιώτα. Και μια τέταρτη εκδοχή είναι ότι υπήρχε μία ρίζα ενός φυτού το οποίο ήταν μία βαφή κόκκινη όπου έβαφαν τα χράμια τους και τα υφάσματά τους εκείνη την εποχή και ήταν αυτοφιές εδώ στην περιοχή με αποτέλεσμα λεγόταν ριζάρι και εξού ρίζια. Το ριζάρτσι ήταν τσιφλίκι το οποίο Τούρκου Μπέι, το οποίο το αγοράσανε 2 πολύ πλούσιοι Έλληνες οι οποίοι ονομάζονται Σταύρου και Αραλάς. Περνώντας τον 20ο αιώνα να κάνουμε μια στάση στο Μακεδονικό Αγώνα. Ξέρετε, στο Μακεδονικό Αγώνα είχαμε πρόβλημα με τους σχισματικούς Βουλγάρους και με τους Έλληνες, αλλά στο χωριό μιλούσαν όλοι τη σλαβική γλώσσα. Οι μεν ήταν πατριαρχικοί, δεχόντουσαν το πατριάρχη και αισθανόντουσαν Έλληνες, ενώ οι άλλοι σχισματικοί ήταν προς το μέρος της Βουλγαρίας. Και έτσι υπήρχε πάντα στο χωριό ένας διχασμός, έντονος διχασμός. Και αυτό φαινότανε στο δημοτικό σχολείο που ιδρύθηκε ελληνικό το 1875, έγινε το πρώτο ελληνικό σχολείο και αμέσως οι κάτοικοι εδώ, οι φιλοβουλγαρίζοντες, οι σχισματικοί, θέλησαν να κάνουν και αυτοί δημοτικό σχολείο.
Το μεγαλύτερο δε πρόβλημα από όλα στην περίοδο αυτή ήταν η εκκλησία. Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, η οποία έδρευε στο δημοτικό σχολείο. Όπου υπάρχει σήμερα, είναι μια οικία ή το σπίτι του δασκάλου. Και πότε την κατέλαβαν οι μεν, πότε οι δε. Και με αποτέλεσμα να κλείνει πολλές φορές από τις τουρκικές αρχές. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1914 μέχρι το 18, ήλθανε στην περιοχή της Γουμένισσας και στην περιοχή μας, γι' αυτό εξού και η μάχη του Σκρά, Γάλλοι στρατιώτες. Έδρευαν στην Γουμένισσα. Και πάρα πολλοί κάτοικοι μας εργάστηκαν στις αγκαρίες των Γάλλων, κάνοντας οχυρωματικά έργα και ανοίγοντας τάφρους και διάφορα έργα, οι οποίοι βέβαια πληρωνόντουσαν. Το δε σχολείο μας, το δημοτικό σχολείο, χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο. Το 1922, με την τραγωδία της Μικρασίας, έρχονται 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Μικρασία και τη Θράκη, και εδώ το 1924 εγκαθίστανται κάτοικοι από την Θράκη, συγκεκριμένα από το Τζελέπκιοι της Θράκης, και κάτοικοι από τη Μικρασία, από το χωριό Κίσδερβεν. Είναι ένα χωριό το οποίο μιλάει μία γλώσσα που δεν μιλιέται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Είναι μία γλώσσα, ένα ιδίωμα γλωσσικό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο ναό, όπου μας καλοϋποδέχεται και ο πατήρ Δημήτριος. Εδώ θα μιλήσουμε για την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου. Ο ιερός ναός στον οποίο βρισκόμαστε, ο κεντρικός ναός του χωριού σας, σε ποιον Άγιον αφιερωμένο? Είναι στην Παναγιά μας, κοιμήσου στο τόπο. Από πότε περίπου χρονολογείται? Χτίστηκε ο παλιός ναός πρώτα απ' όλα το 1912 και έπειτα περιμετρικά το 1959 ξεκίνησε να γίνεται τόσο ο ναός, ο καινούριος ναός. Όταν έγινε ο καινούριος ναός, επειδή τα έξοδα ήταν περίλαμπρος, όπως βλέπετε είναι πολύ μεγάλος, τα έξοδα ήταν πάρα πολλά, όλοι οι κάτοικοι δραστηριοποιήθηκαν, όλοι οι ιερείς, ο Μητροπολίτης, οι πάντες, και μάλιστα κάνανε τούτο, είχαν ένα έθιμο της Ρουσαλίες, έτσι λέγεται, δινόντουσαν τσολιάδες και πηγαίναν στα χωριά και χορεύανε, είχανε ζουρνάδες και χορεύανε και συγκεντρώνανε χρήματα. Ή πάρα πολλοί δε, όπως εκείνη την εποχή παντού είναι, έρανε σιτάρια, κριθάρια και τα πουλούσανε για να πάρουν τα χρήματα. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις δραστηριότητες συνορίας σας? Για παράδειγμα, λειτουργεί κατηχητικό σχολείο? Έχουμε και εδώ στα Ρίζα κατηχητικό σχολείο. Και μετά έπειτα είναι και ακόμη ένα, ιδίως το φιλανθρωπικό έργο της συνορίας μας και της Μητροπόλεως μας. Που είναι που αυτές τις δραστηριότητες τις ευλογεί και ο Μητροπολίτης μας Δημήτριος. Πολύ θέλει να είμαστε όλοι κοντά στον ανήμπορο, στον πονεμένο, στον άρρωστο. Προσπαθούμε όλοι μαζί, σαν χωριό, σε μια οικογένεια που είμαστε μέσα στο χωριό, σε μηνωρία, να βοηθάμε τους ανήμπορους, τους φτωχούς και τους αρρώστους που πήγαν κοντά του. Υπήρχε στο χωριό μας και επί τουρκοκρατίας ένα μοναστήρι, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα Ρίζια και στον Εύρωπο. Εξού και τα χωράφια μας
Εκείνη η περιοχή ονομάζεται περιοχή του Μοναστηριού. Μάλιστα έχει βρεθεί και κάτι αγάλματα τα οποία είναι στο μουσείο του Κιλκής. Περνώντας κανείς από τον κεντρικό δρόμο, εντοπίζει ένα παλιό ραφτάδικο. Εκεί συναντούμε τον Κυρθόδωρο, παλιό ράφτη. Με χαρά δέχεται να μας μιλήσει. Μας είπανε λοιπόν ότι είσαστε ο παλιός ράφτης του χωριού. Όπως σας είπαν, έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος ράφτης που είναι στα ρίζα είμαι εγώ. Πόσα χρόνια λέμε τώρα, κύριε Θόδωρε? Πριν εγώ ήμουν το 51. Ναι, το 51, από το 51 μετά εξασκούσα το επάγγελμα το ράφτη. Είχατε πολύ κόσμο τότε, ερχόταν ο κόσμος, έραβε. Ερχόντανε, γιατί τότε δεν υπήρχε άλλο ράφτη, αρκετή δουλειά είχε. Ναι. Και με κοινοβολεύομαστε. Λέμε για ένα χρήσιμο επάγγελμα, έτσι. Όλα τα ρούχα, τα καθημερινά που φοράμε, τα καλά μας ρούχα, πώς σας περνούσαν? Τα καλά, ναι, βέβαια. Ναι, τα καλά, βέβαια. Περνούσαν, ναι, έκαναν τα γαμπριάτικα, τα νεανικά, ναι. Σήμερα ασχολείστε, κύριε Θόδωρε? Ασχολούμαι με ρεμέτια. Και δηλαδή ακόμα οι κάτοικοι εδώ από τα ρίζια έρχονται, σας λένε ράψε μου αυτό, κύριε Θόδωρε? Όχι, δεν είναι για ράψιμο, όχι. Πέρασε με το φορμάρι, πέρασε με το κόντενε το παντελόνι, κόντενε το σακάκι, κάτι τέτοια μερομέτια. Αλλά δεν μπορώ να κάνω. Γιατί δεν με επιτρέπει, ας πούμε, και η όραση πλέον. Λίγο πιο έξω από το χωριό, εκεί στην καταπράσινη φύση που αγκαλιάζει το χωριό, βλέπουμε μελίσια. Αν είναι σωστό το σημείο, έχουμε συνάντηση εδώ με τον κύριο Διαμαντή. Θα έχουμε μια πολύ στενή επαφή με τις μέλισσες, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα μέτρα ασφαλείας. Κύριε Διαμαντή, φορέσαμε και το ανάλογο εξοπλισμό, θα λέγαμε, για να βρεθούμε κοντά στα μελίσια. Είστε μελισσοκόμος το επάγγελμα? Ναι, ναι, μελισσοκόμος. Να μας μιλήσετε για το επάγγελμά σας λίγο. Ένα εξαιρετικά δύσκολο, θα λέγαμε, έτσι. Δύσκολο και θα έλεγα τέχνη ολόκληρη. Υπάρχουν χωράφια, ας πούμε, με ηλιάνθο. Τα φέρνουμε εδώ πέρα για να συλλέξουν το μέλι του ηλιάνθου. Άλλοτε στα πεύκα, άλλοτε στη σουσούρα, άλλοτε στα κάστανα. Είναι διαφορετικό το μέλι από το κάθε φυτό που βγαίνει, έτσι? Ναι, ναι, σίγουρα διαφορετικό. Και σε ποιότητα, σε γεύση. Και σε ποιότητα και σε γεύση και σε χρόνο κρυστάλλωσης. Και στο πιο καλό, κύριε Διαμαντή. Από ό,τι λένε, της πορτοκαλιάς. Το καλύτερο. Εδώ πάνω δεν υπάρχουν πορτοκαλιές. Υπάρχουν τα πεύκα, υπάρχουν τα κάστανα. Ας πούμε εδώ οι μέλισσες τώρα που βλέπουμε και θα συλλέξετε το μέλι προφανώς. Από τι είναι, από πεύκο? Όχι, ως επιτοπλίστων θα είναι από ηλίανθο. Ηλίανθο, σκούπα και αργότερα από βαμβάκι. Σας έχουμε πετύχει επί το έργο. Τι ακριβώς θα κάνετε τώρα? Αυτή τη στιγμή θα ελευθερώσουμε μία βασίλισσα σε ένα ορφανό μελίσι. Η διαδικασία που ακολουθεί ποια είναι? Είναι εγκλωβισμένη σε ένα κλουβάκι. Θα την ελευθερώσουμε να βγει, αργότερα να γονιμοποιηθεί και να αρχίσει να γεννάει. Μία η βασίλισσα πάντα, έτσι? Μία, πάντα μία. Πώς την ξεχωρίζετε? Είναι μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη. Φαίνεται, έτσι? Φαίνεται. Για ένα μάτι έμπειρο, φαίνεται αμέσως. Θα κάνω μια ερώτηση τώρα. Τον εξοπλισμό που φοράμε, προφανώς για να μην μας τσιμπήσουν, μην επιτεθούν, είναι άγριες? Δηλαδή, αν πλησιάσει κάποιος χωρίς να φοράει αυτά που φοράμε εμείς τώρα. Ενοχλούνται. Με αρώματα, κολόνιες, με κάποια έντονα χρώματα στα ρούχα. Καλή ώρα, δηλαδή, πώς θα μιλήσετε. Αλλά κυρίως όταν βρέχει ή όταν φυσάει πολύ. Τότε επιτίθενται. Πόσα χρόνια ασχολείστε? 12. Ναι. Σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε κανένα δυσάρεστο περιστατικό? Σας επιτέθηκαν οι μέλισσες? Ούκο λίγες φορές. Είναι λίγο επώδυνο εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα κάνει καλό στις αρθρώσεις. Αφού θα το καθίσουμε.
Είστε για να ζαλιστούνε τώρα, τι. Τα μελίσια δουλεύουν με φερομόνες, με ορμόνες. Όταν τρομάζει η βασίλισσα, τρομάζει όλο το μελίσι. Είναι εγκλωβισμένη τώρα εδώ η βασίλισσα. Ναι. Είναι μέσα στο κουβάκι μας. Σε λίγο θα πρέπει να βγει. Ήδη είναι αυτό εδώ 2 με 3 μέρες. Να πάρουν τη μυρωδιά της. Να γίνει αποδεκτή, αλλιώς τη σκοτώνει. Οι υπόλοιπες μέλισσες καταλαβαίνουν τη βασίλισσα, έτσι. Ξέρουν ποια είναι, δηλαδή. Υπάρχει ένα σεβασμός, θα λέγαμε έτσι, ανάμεσα στον κλήρο και τη βασίλισσα. Υπάρχουν οι υπασπιστές. Αυτοί φροντίζουν τη βασίλισσα, ποτέ δεν τρώει μόνη. Πάντα την ταΐζουν. Και μεταφέρουν τις ορμόνες της σε όλη την Κυψέλη. Βγαίνει τώρα, Τώρα. Βγήκε. Και μπήκε μέσα. Πλέον. Αυτή ήταν η διαδικασία, δηλαδή. Είναι ένα καινούριο μελίσι. Είμαι καινούρια. Μάνα, όπως λέει. Η αλήθεια είναι πως στιγμή δεν αισθανθήκαμε να απειλούμαστε από τα ευλογημένα αυτά έντομα. Βγάζουμε τη στολή μας και πάμε τώρα σε κάτι πιο ακίνδυνο. Ο Κυρθανάσης είναι κτηνοτρόφος εδώ στα Ρίζια. Κύριε Θανάση, είστε κτηνοτρόφος? Γιώργο κτηνοτρόφος. Γιώργο κτηνοτρόφος. Και πόσα χρόνια ασχολείστε με τη γη και με τα ζώα? Πόσα χρόνια? 60. Πόσο χρόνο είστε δηλαδή σήμερα? 76. Τα 65 είμαι μέσα. Από πιτσιρικάς δηλαδή, 16 χρονών ξεκινήσατε. Ναι, από την ώρα που είμαι γέννηση η μάνα, μέσα στα πρόβατα είμαι γέννηση, τα πρόβατα αυτά είναι. Πατέρας μου, παππούς μου, μέσα στα πρόβατα. Και τώρα τα έχω παρατήσει τα παιδιά. Εγώ τώρα απλώς βοηθάω. Είμαι σαν βοηθός τώρα. Κύριε Θανάση, είναι μια δύσκολη δουλειά τα ζώα? Πολύ. Μια καθημερινή μέρα είναι σκέτο στεναχώρια και σκέτο λάσπη. Καθημερινή μέρα τι είναι. Σηκώνεσαι με το άγχος. Μετά άγχος θα πάει σπίτι να κοιμηθείς. Παλιότερα όμως ο κτηνοτρόφος ήταν και ένα άτομο αξιοσέβαστο, θα λέγαμε. Τον είχαν σε μεγάλη εκτίμηση στα χωριά, έτσι δεν είναι? Πρωτού 50 χρόνια είχε. Αλλά μετά τα 50 χρόνια δεν είχε. Τώρα δείστε, τι να τον κάνω με τον κτηνοτρόφο. Τι να τα, ένα τάχο, τι να τα κάνω. Τι να δώσω εγώ. Μέσα στα Ρίζα είμαστε 300 οικογένειες. Κανένας έχει πρόβατα. Ο μόνος έχω εγώ. Ναι. Γιατί? Κάποιος λόγος θα υπήρχε που τα κρατήσατε όμως. Και ένα κομμάτι αγάπης δεν θα ήταν? Το αγαπούσατε. Με αυτό είναι που τα αγαπάμε. Άμα δεν τα αγαπούσα δεν θα ερχόμουν. Δεν θα ερχόμουν. Τα θέλω και έρχομαι. Όχι, εγώ και τα παιδιά τα θέλω. Άμα δεν τα είδα εγώ τα παιδιά τα είπα. Δώστε τα να γλιτώσω. Όχι, λέω τα κρατήσω. Κρατήστε τα σκάνε. Και αυτά τα αγαπάνε. Μα αν δεν τα αγαπούσα θα τα δίνανε. Ένα όμορφο λιβάδι, γεμάτο ηλιοτρόπια. Δείτε, ολιμερείς κοιτούν με θαυμασμό τον ήλιο. Λίγο πιο πάνω, ένα πιο σύγχρονο θα λέγαμε ηλιοτρόπιο κοιτά και αυτό τον ήλιο τον ακριβοθόρητο. Αγρότης στο επάγγελμα, αλλά στα χωράφια σας έχετε κάτι καινούριο, θα λέγαμε. Μια νέα τεχνολογία, ένα νέο καρπό, θα λέγαμε, της φύσης. Τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι φωτοβολταϊκός σταθμός, 99,9 ισχύως. Δηλαδή, μαζεύουμε ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουμε σε ρεύμα. Ήταν ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια περίπου.
που δώσανε το κράτος σε αγρότες ώστε να μπορέσει να διανεμηθεί σωστά το ρεύμα, δηλαδή να μην είναι μόνο στα κέντρα, τα μεγάλα, στις πόλεις και τα τέτοια, να φύγει και στην επαρχία και να γίνουν αυτοί οι σταθμοί και τα τέτοια και να είναι σωστά διανεμημένο σε όλη την περιοχή, σε όλο το τέτοιο. Και μπήκαμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία και είναι μια νέα παραγωγή για μας. Είμαστε εδώ και 3,5 μήνες περίπου συνδεμένο το συγκεκριμένο πάρκο. Εντάξει. Πώς σας ήρθε η ιδέα, πώς σκεφτήκατε να ασχοληθείτε με τα φωτοβολταϊκά? Ήταν αρκετά η διαφήμιση και μπήκαμε στην ενέργεια, αυτή την πράσινη ενέργεια. Γιατί δεν είναι μόνο το φωτοβολταϊκό, είναι ας πούμε και τον ηλιόσπορο. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλλαγής της καλλιέργειας και το τέτοιο. Φεύγουμε από τις βιομηχανικές, θα το έλεγα, καλλιέργειες και τις, αυτές που είχαμε τόσα χρόνια, ξέρω εγώ, και μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία σιγά-σιγά, γιατί αλλάζουν και οι καιροί. Μπαίνουμε ξανά στο χωριό. Ακούσαμε για την ιστορία, μάθαμε για την εκκλησιά, τώρα θα ακούσουμε για τα σχολιά. Κυρία Αντωνίου, βρισκόμαστε τώρα σε μια σχολική αίθουσα που πραγματικά και στους τηλεθεατές θα ανασκαλέψει θύμησης και αναμνήσεις. Τα θρανία των μέσων του 20ου αιώνα. Τα βιβλία επίσης, το αλφαβητάριο έχουμε εδώ και θέλουμε να μας μιλήσετε για τα σχολεία του τόπου, για το δημοτικό σχολείο συγκεκριμένα, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το δημοτικό σχολείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εγκαινιάστηκε στις 20 Ιουνίου του 1955 και με τη βοήθεια των κατοίκων του χωριού αλλά και τη μεγάλη, πολύ προσωπική εργασία που έβαλαν, καθώς και με την αρρωγή της Σχολικής Επιτροπής αλλά και της τοπικής κοινότητας, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανέγερση του διδακτηρίου αυτού το 1963. Το Σεπτέμβριο του 1963 πρωτολειτουργήσε ως τριθέσιο δημοτικό σχολείο και μέχρι το 2000, τη δεκαετία του 1970 με 1980, ο μέσος όρος μαθητών ήταν στους 110. Συγκεκριμένα να σας πω για το 70 που διορίστηκα εγώ εδώ στα Ρίζια, είχε 126 παιδιά, λειτουργούσαμε σαν τριθέσιο και εγώ είχα αναλάβει τότε πρώτη και δευτέρα τάξη με 48 μαθητές. Το σχολικό έτος 2000-2001 ήρθε σε σημείο να κατεβεί ο αριθμός αυτός, έφθινε χρόνο με το χρόνο και έφτασε στους 25 μαθητές. Οπότε έκλεισε οριστικά η λειτουργία του και συγχωνεύθηκε με το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αξιούπολης. Πριν από αυτό υπήρχε ένα άλλο διόροφο, το οποίο βρισκόταν, γιατί σήμερα δεν υφίσταται, βρισκόταν στο παλιό χωριό των Ριζίων. Εκείνο είχε γίνει με την βοήθεια του ελληνικού κράτους και μετά από διενέξεις που είχαν οι Βούλγαροι κάτοικοι του χωριού με τους Έλληνες εδώ και συμφώνησαν επιτέλους σε ένα διδακτήριο να συνυπάρχουν και οι δύο αυτές ομάδες. Έτσι, το 1912 μέχρι το 1963 που ολοκληρώθηκαν, όπως είπαμε προηγουμένως, οι εργασίες εδώ, λειτουργούσε εκείνο το τριθέσιο επίσης δημοτικό σχολείο. Τώρα εδώ βρισκόμαστε και σε μια μικρή έκθεση που περιλαμβάνει στοιχεία από την σχολική ζωή δασκάλων και μαθητών φυσικά. Αρχίζουμε από τα αναγνωστικά όλων των τάξεων, τη μαθητική ποδιά. Έχουμε τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας που ήταν εικόνες, πίνακες, χάρτες, παλιές εγκυκλοπαίδειες που έχουμε επίσης, γιατί τότε δεν είχαμε ούτε υπολογιστές να ανατρέξουμε σε πηγές γνώσης, ούτε σε online συνδέσεις, ούτε σε Skype κλπ. Οπότε η μόνη πηγή γνώσης ήταν τα βιβλία και μόνον αυτά. Καθώς και δύο, ιχνογραφία τα λέγαμε αυτά περισσότερο, με μολύβι ζωγραφική,
τα οποία συγκινούν ιδιαίτερα εμάς, γιατί τα είχε κάνει ένας μαθητής τότε, ο οποίος από ατύχημα μας έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νωρίς και έχουμε εδώ τις ζωγραφιές του. Στο πανέμορφο παλιό πέτρινο σχολείο υπάρχει και ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο. Εντυπωσιακό από πλευράς πλήθους εκθεμάτων πραγματικά. Η κυρία Γιαννούλα μας ξεναγεί και μας μιλά για τον, όπως όλα δείχνουν, δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο των Ριζίων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ριζίων ιδρύθηκε το 1984. Είναι ένας πολύ δραστηριός σύλλογος και πρωταγωνιστής στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου και όχι μόνο. Στόχος του είναι η διάσωση και η διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και εν γέννη όλων των κατοίκων του χωριού, με διάφορες δράσεις πολιτιστικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Λειτουργούν τρία χορευτικά τμήματα, με διδάσκαλο, χοροδιδάσκαλο, την κυρία Μέρη Σιμεωνίδου. Λειτουργεί τράπεζα αίματος, η οποία σχεδόν καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του χωριού. Λειτουργεί μια θεατρική ομάδα, η οποία παρουσιάζει κάθε χρόνο θεατρικές παραστάσεις και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Λειτουργεί χοροδία γυναικών, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην κάλυψη των εκδηλώσεων του Συλλόγου και συνοδεύεται από αυτοδίδακτους οργανοπαίκτες σε παραδοσιακά κυρίως τραγούδια. Επίσης, ψάλλουν την Μεγάλη Παρασκευή των Επιτάφιο Θρήνο και την παραμονή του 15 Αύγουστου, τα εγκόμια της Θεοτόκου. Λειτουργούν δύο τμήματα εικαστικών, παιδιών και γυναικών. Με τις δημιουργίες τους κάνουμε διάφορες εκθέσεις στη διάρκεια του 15 Αύγουστου που πανηγυρίζει και το χωριό μας. Οργάνωσε πλούσιο λαογραφικό μουσείο και αναβιώνει έθιμα όπως είναι το κόλλιντε, το χριστουγεννιάτικο αντέτ, το σούρβισμα, το χάφτα, τη συγχώρεση και διάφορα άλλα. Επίσης, οργανώνει με μεγάλη επιτυχία τη γιορτή των Αγγέλων, τη γιορτή της μητέρας, το καρναβάλι, το ριζιώτικο όπως το ονομάζουμε, με διάφορα λαϊκά δρόμενα και πρωταγωνιστεί στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου. Όμως βλέπουμε ένα εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο, μια εξαιρετική συλλογή αντικειμένων. Ήταν μεράκι όλων μας να κάποια στιγμή να στήσουμε αυτό το λαογραφικό μουσείο, το οποίο όμως είναι και επισκέψιμο, μετά βέβαια από τηλεφωνικές συνεννοήσεις για την ώρα λειτουργίας. Και εδώ μέσα κανείς, βλέποντάς τα, αισθάνεται, αν είναι μεγάλος, μνήμες παλαιότερων ετών. Ξυπνούν οι μνήμες των μεγάλων, αλλά και οι μικρότεροι διδάσκονται με το πιο ζωοποιό παράδειγμα. Μας είπανε πως ήσασταν η ψυχή του λαογραφικού μουσείου. Θα μας μιλήσετε για αυτή σας την εμπειρία. Πώς είναι να προσπαθείς να προσεγγίσεις τους ανθρώπους και να συγκεντρώσεις τα παλιά αντικείμενα και πώς τελικά, τι χρειάζεται μάλλον και τι απαιτείται για να το κάνεις αυτό? Για να το κάνεις αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ αγάπη, κουράγιο και η συντήρηση που γίνεται εδώ θέλει υπομονή και αγάπη, δηλαδή. Ό,τι δύναμη έχουμε, τη βάζουμε εδώ και μαζεύουμε από το χωριό όλα τα παλιά τα αντικείμενα με κάποια βοήθεια, όχι φυσικά μόνο η δικιά μου, και από το χωριό, από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είσαι
ήσασταν στο εξωτερικό, μου είπατε προηγουμένως. Ναι, στη Γερμανία ήμουνα 37 χρόνια. Και όταν γυρίσατε εδώ, το πρώτο πράγμα ήταν να κοιτάξετε αυτό, να κάνετε ένα ολογραφικό μουσείο. Πρώτο πράγμα που έκανα, μόλις θα πάω στην Ελλάδα, να γραφτώ σε ένα σύλλογο, να χορεύω και να συμμετάσχω εδώ στο χωριό, να το. Σας αρέσει δηλαδή αυτό που κάνετε, έτσι. Μας αρέσει. Το αγαπάτε. Το αγαπάμε. Στην άλλη αίθουσα μια έκθεση εργοχείρων. Η κυρία Γεωργία μας την παρουσιάζει. Φέτος κάναμε την έκθεση του εργόχειρου και τη συνδυάσαμε με το έθιμο του γάμου. Έχουμε το νηφικό κρεβάτι, το στόλισμα της πρίκας και έχουμε εδώ πάρα πολλά εργόχειρα που μερικά είναι πολύ παλιά, αλλά έχουμε και πιο καινούρια. Όλα αυτά τώρα είναι από το χωριό, από τις γυναίκες του χωριού. Αυτά είναι από τις γυναίκες του χωριού. Από τις δικές μας πρίκες, από τις πρίκες που είχαν οι μαμάδες μας, τα υφαντά τους. Εδώ φτιάξαμε πίσω τη γυκιά, εμείς τη λέγαμε παλιά. Τι ακριβώς είναι δηλαδή αυτό? Αυτό είναι το μπαούλο, είχε ένα μπαούλο ηνύφη που επάνω βάζανε τις βελέντζες, τα παπλώματα, οτιδήποτε. Το βλέπουμε τώρα καλή ώρα. Ναι, και όσο πιο μεγάλη ήταν η γυκιά που λένε, τόσο καλύτερα, τόσο πιο η νύφη ήταν πλούσια, είχε πιο πολύ πρίκα και έτσι. Πάντως περίτεχνα πράγματα και πανέμορφα φτιάχναν τότε. Βλέπουμε εδώ και εντυμένο το καλημέρα πολύ, που είχαν στα μαξιλάρια τους, μαξιλαροθήκες, πάρα πολλά και όμορφα. Πολύ και με μεγάλο μεράκι από ακόμα από τις γιαγιάδες μας που ακόμα ζουν ευτυχώς και μας μεταδίδουν αυτό το τόσο όμορφο πράγμα, τα τόσο ωραία κεντητά που κάνανε εκείνα τα χρόνια. Προσπαθούμε βέβαια και εμείς, αλλά λόγω με τις δουλειές, με τα διάφορα και ξέρω εγώ, δεν έχουμε τόσο υπομονή και να πλέξουμε, να κεντήσουμε όλα αυτά. Τέλος, μια εικαστική έκθεση μας ξεπροβοδίζει από το απαράμιλης ομορφιάς κτίριο του σχολείου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ασχοληθεί με εικαστικά και έχουμε ασχοληθεί σε διάφορα θέματα, με διάφορα θέματα. Παραδείγματος χάρη, έχουμε κάνει μάσκες από πορσελάνη, έχουμε κάνει δενδράκια μικρά, έχουμε κάνει αλογραφία και βιτρό σε εικόνες και μπουκάλια. Και έχουμε ασχοληθεί ακόμα και με ζωγραφική, όπως βλέπετε πίσω μου, από διάφορες κυρίες και παιδιά που δεν είναι ακόμα αυτή τη στιγμή εδώ, είναι σε άλλη αίθουσα τα έργα τους. Προσπαθούμε όσο να είναι να μαζευόμαστε και να παρουσιάζουμε κάτι καλό, δημιουργικό. Αγαπάνε την τέχνη κάτι και εδώ. Ναι, ναι. Μαζευόμαστε αρκετοί. Αν και δεν είμαστε πολύ στο χωριό, αλλά από αυτούς που είμαστε, ναι, μπορώ να πω ναι. Είναι πάρα πολύ. Δύο τραπέζια έχουμε για τη συνέχεια. Το ένα σε μία φιλόξενη αυλή, το οποίο το απαρτίζουν κυρίες, και το άλλο μπροστά από τον Ιερό Ναό, εκεί, κάτω από ένα πλατύφυλλο δέντρο. Ας ξεκινήσουμε όπως προστάζει ο κανόνας ευγένειας από τις κυρίες. Θα μάθουμε τώρα ιστορίες μοναδικές. Κυρία Σοφία, εσείς εδώ γεννηθήκατε? Εδώ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ παντρέθηκα, εδώ θα φύγω. Τα παλιά τα χρόνια μπορεί να δυσκολευόμασταν. Από δουλειές, από αυτό και από τα, αλλά πιο καλά ζούσαμε. Δεν είχαμε αυτό το άγχος, δεν είχαμε αυτά τα πράγματα. Τώρα μπορεί να έχουμε όλα τα καλά, όλα τα αυτά, αλλά το άγχος μας είναι πολύ. Μαζευόμασταν όλα τα κορίτσια, βάζαμε ένα γκαζοτενεκέ, δεν ξέρετε ποιος είναι ο γκαζοτενεκέ, σε ένα γκαζοτενεκέ βάζαμε τη λάμπα επάνω με τα πετρέλαια, μαζευόμασταν γύρω-γύρω τα κορίτσια, πλέκαμε, κεντούσαμε. Με τη λάμπα όλα αυτά, έτσι. Με τη λάμπα. Μαζευόμασταν και έκαναμε αυτή τη δουλειά.
ετοιμαζόμασταν για νύφες. Μπλέχαμε κάλτσες, μπλέχαμε φανέλες, θα δωρήσουμε του γαμπρού το σόι. Τώρα μου πείτε πότε παντρευτήκατε. Το 60-20 Νοεμβρίου παντρευτήκα. Θέλουμε σήμερα χρήματα για να παντρευτούμε, πάρα πολλά. Κοιτάμε τα χρήματα. Τότε εσείς τι κοιτούσατε, πώς γινόταν ο γάμος? Ποιο ήταν αυτό δηλαδή το στοιχείο? Δεν είχαμε χρήματα. Πολύ λίγα. Παρακαλούσα να γίνει το βαμβάι, να το πουλήσουμε για να παντρευτώ. Παιδιά κάνατε? Τρία. Είναι πολύ καλά. Τα εγγόνια σας επισκέπτονται, έρχονται εδώ στα Ρίζια? Έρχονται. Από την Ιταλία έρχονται δύο φορές. Ναι. Και Χριστούγεννα και καλοκαίρι. Όταν έρχονται, ειδικά τώρα από την Ιταλία που λέτε. Ναι. Εδώ, στο χωριό, στα Ρίζια. Ναι. Τι είναι αυτό που σας ρωτάνε πρώτα, τι θέλουν να μάθουν? Τα παιδιά. Ναι. Τα παιδιά ξέρουν ελληνικά και τα ξέρουν όλα. Τα ξέρουν, ο παππούς ναι. τα διηγείται, ο μπαμπάς ναι. τα διηγείται. Εγώ γεννήθηκα εδώ 30. Έχω τρία παιδιά. Άσχημα χρόνια πέρασαν με το. Ήρθαν οι Γερμανοί, μας κλείσανε τα σχολεία, μας κλείσανε. Δεν είχαμε σχολείο. Μετά ήρθε ένας δάσκαλος, μας έκανε αυτό, μας έκανε γράμματα. Πηγαίναμε, δεν πού ερχόταν, πού δεν ερχόταν. Δεν είχα που να πω. Η μαμά μου έλεγε: μάθω να πλέχεις, να κάνεις τέτοια πράγματα. Εγώ από μικρά ξανά πλέχω κάλτσες. Έπρεπε να έχεις 20 ζευγάρια κάλτσες για το γαμπρό που θα παντρευτείς. Έτσι ήταν το ένσημα. 20. Με τι ρηπλικές στο λαιμό και να πλέχω, έπλεχα. Μετά άρχισα να κεντάω με τα καντιλάκια, με τις λάμπες, με τα αυτά σκοτεινά εδώ εκεί. Ήταν η μάνα τόσο νερακλού να με κάνει κοχυρά καλή. Δεν έβγαινα έξω, όλο μέσα να δουλεύω, να κάνω κάλτσες, να πλέχω, τόνα, τάλα, τόλα. Κεντήματα, κρόσια να δένω, πάρα πολλά. Σε τέτοια δεν με στάνει κανείς, παντέλες. Κυρία Πασχαλιά, να μας μιλήσατε κι εσείς? Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και με δώσετε ταξία. Είναι μεγάλο το ευχαριστώ βέβαια. Με αυτό δεν μπορούμε να σας ικανοποιήσουμε. Αλλά είμαστε και αυτό καλό είναι. Είμαστε 5 αδερφές και 2 αδέρφια. Αγαπημένα τα αδέρφια μας, με τις κουνιάδες μου επίσης αδερφές, όλες αγαπημένες είμαστε. Η δουλειά μας ήταν, η ζωή μας ήταν πολύ δύσκολη. Σηκωνόμασταν το πρωί η ώρα 5, να αφήνουμε τα παιδιά άρα στη μάνα, άρα στην πεθερά και να πηγαίνουν να θερίζουμε. Εγώ σε ενδιαφέρουσα, στο γιο μου το μικρό, να θερίζω μέσα στη ζέστη. Από εκεί ύστερα κουράστηκα πάρα πολύ με τον άντρα. Μου είχα το σκαλιστήρι, ανέβαινα πάνω στο αρκτήρι και δεν έχει καταλάβαινε. Το σκαλιστήρι από το πρωί τη 5, το βράδυ τη 5 σταματούσαμε. Για ένα διάστημα κουράστηκα, λέω τον άντρα. Παραδίνουμε, λέω εγώ, και τα πολυβόλα που λένε. Κυρία Κατερίνα, είστε οικοδέσποινα. Κατά κάποιον τρόπο, στη δική σα την αυλή, στο δικό σα τραπεζάκι, 6 γυναίκες έχουν συγκεντρωθεί τώρα, έτσι. Λίγο δύσκολο, λίγο 6 γυναίκες μεταξύ σας να συζητάτε. Αυτό δεν με πείραζε, όχι, ωραία, πολύ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας εκτιμήσατε και ήρθατε. Γεννήθηκα δηλαδή εγώ μέσα στην Αμπουμπούλα το 1944 που γινόταν ο πόλεμος. Με πετάξανε μένα στα χωράφια για να μην κλαίω, γιατί έκλαιγα πολύ, με λέει η μαμά μου, και με πετάξανε στα χωράφια. Και μετά από λίγο καιρό πήγαν με πείρα και έζησα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Με τον άντρα μου περνάμε πολύ καλά, όλα ωραία. Κυρία Αγγελική, πότε ήρθατε εδώ στα Ρίζια σας? Πότε παντρεύτηκα? Τώρα μάλιστα, το 54 αρβωνιάστηκα και ήρθα εδώ. Και μετά παντρεύτηκα το 58. Πώς σας δέχτηκαν οι κάτοικοι τότε, από άλλο χωριό εσείς? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και τα πεθερικά μου και όλοι πέρασα πάρα πολύ καλά. Κυρία Αγγελική, αν λέγαμε τώρα ο τόπος πόσο έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, από την ημέρα που ήρθατε εσείς σαν νύφη εδώ, μέχρι και σήμερα, πώς έχουν αλλάξει τα Ρίζια? Εξέλιξη μεγάλη. Αλλιώς ήταν τότε, αλλιώς είναι τώρα. Καλύτερα, φυσικά. Οι κύριοι με μεγάλη υπομονή μας περίμεναν. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχουν να μας πούν. Κύριε Απόστολε, εδώ από τα Ρίζια είστε? Από τα Ρίζια. Θέλω να μας μεταφέρετε στην παιδική σας ηλικία. Τι θυμάστε από παλιά, από το χωριό? Εδώ τα παλιά τα χρόνια ήταν φτωχά, θέριζαμε με δερπάνια, πήγαμε στα χωράφια τότε, εκείνα τα χρόνια, νερό με τη στάμνα, νερά δεν είχε ένα πηγάδι εδώ στο χωριό μέσα, πήγαιναν όλοι, πέρναμε από εκεί νερά. Βγήκανε κάτι αρίδες με τουλούμπα, έβγαζαμε νερά. Αυτά ήταν το χωριό. Εδώ το χωριό μέσα έτρεχε ένα ποτάμι προς τα κάτω. Φτωχός ο κόσμος, ξελίχθηκε ύστερα τα αυτά, φέραν μηχανήματα, τραχτέρια αυτά, τώρα πιο ξέλιξη. Εγώ σαν κτηνοτρόφος, πριν κάμποσα χρόνια είχαμε ψωμί για
σαν κτηνοτρόφος. Τώρα αυτά τα χρόνια δεν έχει τίποτα. Καταρχήν σας καλωσορίζουμε και εμείς στο δικό μας, στο χωριό μας. Θα το χαρακτηρίσω ευλογημένο χωριό. Γιατί δεν είναι ευλογημένο, ας πούμε, υπό τη σκέπη της Παναγίας είμαστε εδώ πέρα μέσα. Έχει φυλάξει το χωριό μας από τους παλιούς χρόνους. Είναι το μόνο χωριό που δεν κάηκε με τους συμμορωτοπόλεμο, με τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι το μόνο χωριό που είναι το παλιό χωριό. Εγώ ανήκω στο παλιό συνοικισμό, των εντοπίων δηλαδή, είμαι κάτω. Το παλιό μου στο σπίτι ήταν με πρωτόγωνα υλικά. Δηλαδή οι άνθρωποι τότε, για να κάνουν ένα σπίτι, έπρεπε να πάνε να βρουν την πρώτη ύλη. Η πρώτη ύλη δεν υπήρχε ούτε το τούβλο, ούτε ο τσιμεντόλιθος, ούτε τίποτα. Έπρεπε να πάνε κάτω σε ένα μέρος που το λέγαμε μπάρες εμείς, και εκεί κόβανε τα πληθιά για να κάνουν σπίτια. Δηλαδή τα πληθιά είναι ένα τεμάχι, ένα μέρος, όπως βλέπουμε σήμερα το τούβλο. Γινόταν με αχερόλα, σπηλιά, πήγε πέρα μέσα. Με έπαιρνε ο συγχωρημένος ο παππούς μου και πήγαινε τα βλέπα μωρό εγώ αυτά. Εκεί πέρα τα θυμάμαι πολύ εντατικά. Το παλιό σχολείο ήταν δίπλα στο σπίτι μας. Υπήρχε τόσο νερό όταν έβρεχε, που τα παιδιά, 100-120 παιδιά είχαμε το σχολείο, δεν μπορούσαν να πάνε στο σχολείο. Και τα παίρνανε οι πιο γεροδεμένα παιδιά, βάζαν ξυλοπόδαρα στα πόδια τους, όπως βλέπουμε αυτούς τους ξυλοπόδαρους σήμερα στην πόλη για που κάνουν, τους βάζανε πάνω στην πλάτη για να τους περάσουν να τους πάνε στο σχολείο. Αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος να τους πάνε, δηλαδή, εκεί πέρα μέσα. Τα περισσότερα παιδιά εκεί πέρα μέσα, και από τις άχρες, ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια και τα παλιά. Σήμερα εντάξει, δόξα τω Θεώ, ας τα βλέπουμε όμως με πιο αισιόδοξο μάτι. Είμαστε καλύτερα σήμερα, πολύ καλύτερα ας πούμε. Θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα, αλλά και εδώ που είμαστε, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, να πούμε, είμαστε πολύ καλά. Κύριε Παναγιώτη, μας μιλήσετε για την παιδική σας ηλικία, τι θυμάστε από το χωριό. Μιλήσω. Εκείνο που θυμάμαι εγώ είναι όταν ήμουν μικρός, πήγαμε στο δημοτικό σχολείο. Όλα τα παιδιά του χωριού. Φτώχεια, πηγαίναμε ξεπόλτη, χωρίς παπούτσα. Παντελόνια δεν υπήρχαν, με φουστάνια. Πού στις φορούσαμε, ξέρεις. Πηγαίναμε σχολείο. Φαγητό δεν υπήρχε. Μας έδινε η Ούντρα. Ξέρετε η Ούντρα, η Αμερική. Μας κάνανε σε σίτιο γάλατα, σκόνες, τροφές, μας δίνανε. Η κατάσταση ήταν πολύ δραματική που μεγαλώσαμε. Σχολείο, δάσκαλο είχαμε ιδιώτη. Δίναμε έναν γενικό στάρι, αν υπήρχε αυτό, το χρόνο. Για να πας σχολείο. Οι δάσκαλοι πληρωνόταν με τους κατοίκους. Η θέρμανση γινόταν με ένα ξύλο που πηγαίναμε εμείς στο σχολείο. Η φωτιά. Δύσκολες οι καταστάσεις. Οι τάξεις ήταν όλες μαζί. Ένα δάσκαλος ήταν εκεί. Μέχρι το 50, μέχρι το 55 αυτή η κατάσταση ήταν αυτή. Μετά άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση του χωριού μας. Άρχισαν οι παραγωγές, βγήκαν τα λιπάσματα. Οι γονείς μας να σπέρνουν τα στεράκια, να βγάλουν παραπάνω. Άρχισαν τα καπνά. Άρχισε η μετανάστευση. Και όπως εγώ και πολλοί φύγαμε στο εξωτερικό. Και πήγατε σε ποια χώρα? Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Και γυρίσαμε μετά με το καλό εδώ. Και είμαστε τώρα συνταξιούχοι. Και απολαμβάνουμε τη φύση εδώ. Δεν σας κέρδισε η Γαλλία, έτσι. Λένε πως η Γαλλία ξελογιάζει κατά κάποιον τρόπο σαν χώρα. Εμπειρίες με την αλήθεια. Αλήθεια, βέβαια. Η χώρα μας δυστυχώς διώχνει τα καλά παιδιά. Λίγα επιστρέφουν. Οι περισσότεροι έχουν μείνει εκεί. Και έχουν διαπρέψει πάρα πολύ. Εμείς, ο μπαμπάς μου ήταν έμπορος. Είχαμε παντού πολύ εδώ. Εγώ μετά το... Και εγώ συνέχισα να κάνω εμπόριο το... Εκτάνε πολύ. Σε τι ηλικία μιλάμε τώρα, ήσασταν περίπου? 19 χρονών, ναι, 20 χρονών, ναι. Άνοιξα μεγάλη επιχείρηση στην Αξιούπολη. Ναι. Γενικό εμπόριο, υλικά οικοδομών, σε μεγάλη κλίμακα. Κάποιος να ασχολείται με το εμπόριο τώρα, δεκαετίες 50 του 60, τότε ο κόσμος πώς τον έβλεπε? Ήταν και λίγο αξιοσέβαστο άτομο, έτσι το σεβόντουσαν, τον έμπορα. Πάρα πολύ. Και ακόμα, και τώρα. Ο έμπορας ήταν, σήμαινε πάρα πολλά. Εγώ δεν πάω στην Αξιούπολη τώρα Τετάρτη. Γιατί δεν μπορώ να προχωρήσω να περπατήσω. Με πιάνει από εδώ ένας Νικολαίδη, γυναίκες, παιδιά. Σας θυμούνται έτσι όλοι? Πάρα πολύ. Το όνομά σας? Γεώργιος Πασχαλίδης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα από παιδί στα Ρίζια. Από πολύτεκνη οικογένεια. Ήμασταν 7 αδέρφια. Ο παπάς μου, η μαμά μου και μια γιαγιά, 10 άτομα οικογένεια. Ασχολούμασταν στην αρχή με τη γεωργία. Εγώ μαζεύα μομβάκια πολλά στο δημοτικό σχολείο. Δεν πήγα στο σχολείο μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί είχαμε δουλειά για να ζήσουμε. Δύσκολα τα χρόνια. Αφού περάσαν λίγο τα χρόνια μετά, εγώ πήγα στη σχολή και έμαθα οικοδόμηση, βασιλικές τεχνικές σχολές. Αφού γύρισα τις σχολές από εκεί, μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη και δούλευα σαν οικοδόμος. Μετά το 1960,
αγόρασα μια κινηματογραφική μηχανή η οποία ήταν φορητή και γυρνούσα στα χωριά της Παιωνίας, όλα τα χωριά και έπαιζα κινηματογράφο. 1960 τώρα. Δηλαδή. Το 1960. Μετά το 1963 πήγα στην Αθήνα, παρόλο που δεν έβγαλα το δημοτικό σχολείο, είχα πνεύμα εμπορικό. Πήγα στη Θεσσαλονίκη και άνοιξε γραφείο κινηματογραφικών ταινιών. Δηλαδή έπαιρναν ταινίες από την Αθήνα και έδιναν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ταινίες. Το 1967 που παντρεύτηκα, έκανα, ήρθε ο Βοσκόπουλος ο Τόλης από την Αθήνα και η Δούκησα και με στεφανώσαν εδώ. Γιατί έκανα συμβόλαιο μαζί του να γυρίσω ταινίες ελληνικές στην Αθήνα. Και είχα κάνει 5 κινηματογραφικές ταινίες στην Αθήνα, που την είχα για όλο τον κόσμο. Και έδινα ταινίες σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και στο χωριό μου έδινα ακόμα στον κύριο Νικολαίδη που έκανε κινηματογράφο εδώ, τον έδινα ταινίες και έπαιζε εδώ. Μετά από εκεί ξεκίνησα και προχώρησα πιο κάτω ακόμα από την παραγωγή ταινιών. Πήγα να κάνω ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Δεν έγινε αυτό το πράγμα γιατί ήθελα πολλά λεφτά. Εγώ δεν είχα τόσο λεφτά. Με δίναν δάνειο και δεν το πήρα γιατί ήθελα λίγα. Αυτοί με δίναν πολλά. Τέλος πάντων έγινε όλη αυτή η δουλειά, αλλά εγώ προχώρησα και έκανα βιοτεχνία με έτοιμα ενδύματα. Δηλαδή έφτιανα φόρμες παιδικές, μικρές και μεγάλες και τις πουλούσα στις λαϊκές αγορές. Μετά πήγα στα εμποροπανήγυρη και έκανα εκεί. Και τελικά πήρα τη σύνταξή μου από εκεί τελειώντας. Αυτά έχω να δηλώσω για το χωριό μου. Εμπορικό και πνεύμα πάντα. Ναι, παρόλο που δεν έβγαλα το δημοτικό σχολείο, ήμουν αγράμματος δικηγόρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Όλους σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά όλοι σας. Αφήνουμε την όμορφη αυτή παρέα και αναλογιζόμαστε τα όσα μας είπε ο κύριος Πασχαλίδης. Προσπαθούμε να φέρουμε στο μυαλό μας εικόνες από τα όσα κατέγραψε μέσα από τη μηχανή του, που σήμερα αποτελεί έκθεμα στο Λαογραφικό Μουσείο, μαζί με τα κινηματογραφικά φιλμ του τότε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τρεις πολύ καλές κυρίες. Την κυρία Αναστασία, την κυρία Φωτεινή και την κυρία Κυριακή. Μια πολύ νόστιμη συνταγή μας περιμένει. Ελάτε τώρα να σας μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε μια παλιά μικρασιάτικη συνταγή. Τι ακριβώς θα φτιάξουμε? Μια πίτα. Δεν σας συστήσαμε όμως. Είναι η κυρία Αναστασία, η κυρία Φωτεινή και η κυρία Κυριακή. Και μια παλιά πίτα μικρασιάτικη λοιπόν. Πώς λέγεται αυτή? Μπουρέκι τη λένε η δική μας. Μπουρέκι, ναι. Καταγωγή σας άρα μικρασιάτισες και οι τρεις, έτσι. Ωραία. Και πώς συγγνώμη τώρα, πείτε μας λίγο τα υλικά. Τι περιέχει αυτή η πίτα, κύριε Αναστασία? Αυτή η πίτα έχει λίγο αλατάκι, ένα ποτήρι νερό και το αλεύρι όσο, σηκώσει, δεν έχει πολλά υλικά. Τα αυγά και το τύρι λογικά είναι για τη γέμιση μετά, έτσι που θα γίνει, έτσι δεν είναι? Είναι. Τώρα η ζύμη θέλει μόνο αλεύρι, αλατάκι και νερό. Φωτεινή, αυτή τη συνταγή από πού τη μάθατε? Αυτή είναι από τους γονείς μας. Είναι μικρασιάτικες πίτες. Ναι. Από την πεθέρα βέβαια. Μάνα δεν γνώρισα γιατί πέθανε νωρίς η μαμά μου. Η καταγωγή σας από πού είναι? Από το Κίσδευρετ, από τη Μικρά Ασία. Ήτανε μια πίτα που την κάνανε σε γιορτές, για παράδειγμα, σε γάμους, αραβώνες. Σε γιορτές, τις αποκρύες. Τις κάνανε τις αποκρύες. Αυτή η πίτα είναι αποκριάτικη. Τώρα θα το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί και θα κάνουμε το φύλλο. Παίρνουμε τώρα ένα κομματάκι. Thank you.
το νερό μέσα από το ταψί. Και λαδώνουμε το ταψί μας. Το τυρί είναι απρόβιο και τα αυγά φυσικά χωριάτικα. Λοιπόν, βρέχουμε τα φύλλα. Ψήνανε πάνω σε πυροστιές. Βάζανε την πυροστιά και γύρω το ταψί με δύο πετετούλες εδώ, την ψήνανε πάνω στην πυροστιά και όταν ψινόταν από κάτω βλέπανε, ξέρανε, όταν ψήθηκε, ήταν ψημένη έτοιμη τέλος πάντων και τη γυρίζανε από την άλλη πλευρά. Και η συνέχεια στην κυρία Κυριακή, η οποία θα την ψήσει. Τη βάζουμε πάνω στη σόβα. Την τρυπάμε για να τραβήξει μέσα το τυρί. Έτσι την τρυπάμε. Μετά τη γυρνάμε. Λίγο. Και όταν δούμε ότι κοκκινίζει από τη μια μεριά, γυρνάμε από την άλλη μεριά. Έτσι λοιπόν, μετά από μία ώρα περίπου, μαζί με την κυρία Αναστασία, την κυρία Φωτεινή και την κυρία Κυριακή, ψήσαμε την πίτα. Ναι. Έτοιμη είναι, λαχταριστή φαίνεται. Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας δείξατε αυτή τη συνταγή. Και εμείς ευχαριστούμε που μας παρουσιάζετε αυτή την εκπομπή. Κυρία Κυριακή, ευχαριστούμε. Την κυρία Φωτεινή να ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Που ήρθατε στο χωριό μας και μας παρουσιάζετε αυτά τα ωραία πράγματα. Και φυσικά την κυρία Αναστασία. Που είπατε σας... προηγουμένως θέλετε κάπου να πείτε, ναι, ναι, χαιρετίσματα. Στη μαμά μου η οποία κάθεται, αν δεν γίνεται τώρα δεν τη λέω. Δεν τι τη να λέω, μην την πείτε τώρα, καλύτερη στιγμή. Μαμά και... σου στέλνω στην τηλεόραση, ναι, μπροστά, ναι, και με βλέπει. Τη στέλνω πολλά χαιρετίσματα και φιλάκια. Επίσης στέλνω και στα εγγόνια μου τα οποία είναι μακριά, στέλνω πολλά φιλάκια και στα τρία μου τα ανήψια που τα υπεραγαπώ και στους δικούς μου που με βλέπουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Την πίτα ας έρθουν οι ίδιοι τους και να τη φάνε και αυτό, να με ευχαριστήσουν πιο πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για πάλι. Ευχαριστήσουν πολύ. Γλυκύτατες οι κυρίες μας άφησαν την καλύτερη εντύπωση. Το μπουρέκι πεντανόστιμο. Τι άλλο να θέλουμε. Οι κάτοικοι εκεί μπροστά στο παλιό σχολείο θα αναβιώσουν έθιμο ξεχωριστό, ένας παραδοσιακός γάμος όπως ακριβώς γινόταν τότε. Στο σπίτι της νύφης γίνεται η προετοιμασία της. Η μάνα και οι φίλες της τη βοηθούν. Στη μέση της θα μπει η πόρπη, στο κεφάλι της θα μπουν λουλούδια και η κουβάλα που στο κάτω μέρος έχει φλουριά. Το μήκος της δείχνει τον σεβασμό που έχει η νύφη για τους γονείς και τα πεθερικά της.
η νύφη προσκυνάει τη μητέρα της 3 φορές. Στη συνέχεια, οι φίλες της θα πάρουν την κουλίκα και με ένα τραπεζομάντιλο θα το μεταφέρουν πάνω από το κεφάλι της. Ο πατέρας της νύφης το σταυρώνει 3 φορές, το σπάει σε 4 κομμάτια και το μοιράζει στους καλεσμένους. Στη συνέχεια, την νύφη θα τη χορέψουν οι γονείς, οι κουμπάροι, οι συγγενείς της και οι φίλοι της οικογένειας. Στο σπίτι του γαμπρού είναι μαζεμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι του και αρχίζει η προετοιμασία του. Ξυρίζουν και ετοιμάζουν το γαμπρό.
Την πετσέτα που θα σκουπιστεί θα την δωρήσει στους φίλους του, τους μπράτιμους. Στη συνέχεια θα τον βοηθήσουν να ντυθεί. Μετά τα παλικάρια θα χορέψουν. Θα ακολουθήσει η πορεία για το σπίτι της νύφης, έπειτα για την εκκλησία όπου θα τελεστεί το μυστήριο. Κουμπάρι θα ενώσουν το ζευγάρι για την κοινή τους πορεία στη ζωή με το Στεφανοπάνι. Στη συνέχεια το ζευγάρι κατευθύνεται προς το σπίτι του γαμπρού. Εκεί τον υποδέχεται η μάνα και οι συγγενείς. Η πεθερά θα του δώσει γλυκό για να είναι γλυκιά και η ζωή τους. Θα ακολουθήσει γλέντα.
Πριν μπει η νύφη στο νέο της σπίτι, κάνει μετάνοιες. Η πεθερά θα τη βάλει να πατήσει σε σίδερο για να είναι σιδερένια και να έχει καλή υγεία. Θα της δώσει σιτάρι για να το σκορπίσει στα 4 σημεία του ορίζοντα, σύμβολο της γονιμότητας. Θα της δώσει ψωμί και θα το πετάξει στα κεραμίδια του σπιτιού για εφορία. Στο γλέντι που ακολουθεί, κλέβουν τη μαντήλα της πεθεράς και την καίνε για να εξαγνίσουν το κακό. Ενθουσιασμένοι ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τα φαγητά του τόπου, αλλά και να δούμε και να ακούσουμε τα υπόλοιπα χορευτικά που πραγματικά δείχνουν εντυπωσιακά. Η
κάτοικοι των Ριζίων, οι γυναίκες των Ριζίων συγκεκριμένα, οι νοικοκυρές, δεν το βάζουν κάτω. Έχουν στρώσει ένα τεράστιο τραπέζι και θα μας παρουσιάσουν τις γεύσεις του τόπου. Τι καλό ετοιμάσατε. Είναι γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες, έχουμε ζυμαρικά, έχουμε διάφορα λικέρ. Και εδώ είναι, αυτό το έχω φτιάξει εγώ, είμαι θρακιώτησα και είναι τα θρακιώτικα ντερντεμέδια. Ένα ζυμαρικό το οποίο έφτιαχναν και στην πατρίδα οι γιαγιάδες μας. Και τώρα το κάνουμε κι εμείς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας παρουσιάσω τον χαλβά, Ιρδοκάριδο, εκ μέρους της Κατερίνας Πετρίδου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Εγώ θα σας παρουσιάσω τη ρόπιτα, σπανακόπιτα με κοριάτικο φύλλο και το τσουρέκι, την κουλίκα λέγεται, που την κάνουμε στο γάμο. Τις πάνουμε στο νύφι και στο γαμπρό όταν παντρεύονται. Εγώ έφτιαξα ένα φαγητό θρακιώτικο που το έφτιαχνε η γιαγιά μου και φτεδάκια με κιμά και κρεμμύδια και το έψινε στο φούρνο. Σαν στιφάδο, όπως λέμε το στιφάδο το φαγητό, το κοτόπουλο με στιφάδο. Και έκανα και μικρασιάτικα λουκούμια τα λέγανε, τα παρουσιάζαν στο γάμο, τα κερνούσαν τους καλεσμένους όλους στο γάμο. Εγώ σας παρουσιάζω τα θρακιώτικα μικίκια που έφτιαχνε η μητέρα μου για να τα πάει σε λεχόνες. Εγώ σας παρουσιάζω τα ντολμαδάκια με κλιματόφυλλα, με λαχανόφυλλα και με κολοκυθόνθους. Εγώ έχω φτιάξει την παρότισική μιλόπιτα. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έχω φτιάξει τα κεφτεδάκια με κάρσα που τα έλεγαν οι προγονείς μας και τα σαρμαδάκια. Έκανα με γιος λεμέδες, ακριβώς που αραβωνιάζεται ο άνθρωπος. Τα μοιράζουμε και ξέρουμε ότι αραβώνα έγινε. Έκανα κανελόνια με σπανάκι και μανιτάρια. Μία πρόταση που είναι εύκολη και νηστίσιμη κιόλας για την περίοδο της νηστείας. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας, στο χωριό μας. Έκανα εγώ αυτά, λέγονται κόρες, έναν καιρό η πεθερά μου, η μάνα μου έκαναν αυτές όταν ήταν σε αραβώνες, σε γάμους. Το είχανε σαν επίσημο. Να σε καλά. Εγώ θα ήθελα να παρουσιάσω ένα φαγητό που έκανε η Βερβερίδου η Δέσποινα. Είναι κοτόπουλο με πλιγούρι και το κάνανε οι μικρασιάτες από το Κις Δευρέν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Εγώ έκανα σαρμαδάκια ποντιακά και μπουρέκι ποντιακό που το έχουμε από τις μάνες μας έτοιμο και γλυκό είναι ύφημο. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Έκανα εγώ εντόπιο πίτα στριφτή με σπανά και τυρί. Εγώ έκανα χοιρινό στο φούρνο με πιπεριές και μανιτάρια και κουλουράκια βανίλιας έκανε η πιστερά μου και θέλουμε να στείλουμε και χαιρετίσματα στη Γερμανία, στη γιαγιά μας και στο παππού μας. Σε ποια πόλη? Στο Ντόρτμουντ. Εγώ έχω φτιάξει το ριβανί, αυτό εδώ το γλυκό. Αυτά τα ονομάζονται λουκούμια, γίνονται με ζάχαρη και κανέλα. Τα έχει φέρει η γιαγιά μου από τη Θράκη και τα έχει φτιάξει η μητέρα μου, Θυμάκη Αθανασία. Τους χαιρετισμούς μου στην Αμερική, στη Φλόριντα, στα ξαδέρφια μας. Και εγώ έκανα την πιτούλα αυτή την γαλατόπιτα. Ένα παρατοτσιγό της μητέρας μου. Αυτή την έχω φτιάξει εγώ. Τι είναι? Στριφτοτυρόπιτα και στριφτοκολοκυθόπιτα. Και αυτή την έχω φτιάξει εγώ. Που είναι και αυτή από τους γονείς μας. Έχω φτιάξει τις φλαγούνες. Είναι παραδοσιακές θρακιώτικες. Με πράσο και με σπανάκι. Να είστε καλά. Εγώ έκανα μαζί με την αδερφή μου το σαραλί, που συνήθως το κάνουμε στα Χριστούγεννα, στους γάμους και στους αραβώνες. Ξέρεις να φτιάχνεις καλό σαραλί, να διάνει και νέα κοπέλα. Ναι. Εγώ έχω κάνει μια παραδοσιακή σπανακοτυρόπιτα με σπιτικό φύλλο. Έχω φτιάξει κοτόπιτα. Εγώ παραδοσιακό χαλβά του τόπου. Γεια σας. Έχω φτιάξει ένα ρεβανί. Γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχω κάνει κουνέλι στιφάδο και σαρμαδάκι γαλαντσί. Εγώ έφτιαξα οτία. Είναι ποντιακό κέρασμα για αραβώνες και γάμους και για λεχόνες. Τα πηγαίνουν γλυκό επειδή είναι. Ευχαριστώ. Έχω κάνει την παραδοσιακή κρεατόπιτα όπως την κάνανε. Όπως τη φέραν τη συνταγή από τη Θράκη και την έχω μάθει από την πεθερά μου και την παραδοσιακή γαλατόπιτα την οποία την έχω μάθει από τη γιαγιά μου. Με την γαλατόπιτα θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη θεία μου Κούλα Γιφτογιάννη στον Καναδά και στην οικογένειά της. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ για το κανάλι σας. Έχω κάνει αυτές τις γιοσλεμέδες που τα είχαν φέρει οι γονείς μας από τη Μικρά Ασία παραδοσιακά και τα έκανα και εγώ. Τα έκαναν στον Αραβώνα κάποτε για να τα στείλουν στο γαμπρό. Εγώ έκανα λοκομάδες εδώ πέρα όταν γεννούσε η γυναίκα στη Λεχώνα. Αυτά εδώ. Αλλά τώρα είναι τα παραδάκια πηγαίνε. Τα δωράκια πηγαίνε. Τότε τη γλυκένανε με γλυκά, ε. Στην άκρη τώρα. Στην άκρη. Εγώ έκανα τυροπιτάκια βλάχικα. Όταν δεν είχαμε φαγητό, τα έκαναν αυτά. Είχαμε πρόβατα, είχαμε τυριά και κάναμε βλάχικα τυροπιτάκια. Εγώ έχω κάνει τυροπιτάκια. Εγώ έχω κάνει προσώπιτα. Αυτά λέγονται λοκούμια. Παλιά στο γάμο ο γαμπρός μοίραζε με αυτά για να έρθει ο κόσμος. Στις Λεχώνες πηγαίνανε αυτά τα γλυκά, είπαμε. Στο γάμο πηγαίνανε. Δεν είχε τότε προσκλήσεις και καλούσαν τον κόσμο με αυτά. Μια χαρά τη βγάζανε πάντως, με λίγα και καλά. Καλωσορίζετε στο χωριό μας, εγώ έχω κάνει αυτά τα σαρμαδάκια. Και εγώ το χαλβά, καλωσορίσατε κιόλας, αυτό το χαλβά έχω κάνει. Και εγώ τις γιουσλεμέδες έχω κάνει. Ελληνικότατο, τους γίγαντες και κέικ. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στον γιο μου, στον Δημήτρη και στην ύφη μου Άναμπελ. Στην ανιψιά μου στην Αγλαίτσα στη Γερμανία και τον ανιψιό μου τον Γιάννη στη Ζυρίχη. Η Άναμπελ ξέρει να κάνει γίγαντες. Έμαθε. Αυτό έχει σημασία. Εγώ έχω κάνει σαλιγκάρια στη Φάδο. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι αδυναμία των τοπικών, κυρίως των θρακετών, όχι μόνο. Τους λένε γκογκολάδες γιατί τα ονομάζουν γκογκόλια στην τοπική διάλεκτο. Εγώ έχω κάνει αυτά τα πυρόσκια εδώ, έτσι, και να πω γιατί είναι γκιουζλεμέδες, γιατί τα λένε έτσι. Γιατί είναι κάτι όμορφο, που στα τουρκικά γκιουζέλα σημαίνει όμορφος, και ο γκιουζλεμές είναι κάτι όμορφο, γι' αυτό το λένε γκιουζλεμέδες. Το βρήκαμε οπότε. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει αυτήν την παραδοσιακή την πίτα, την τυρόπιτα, από ό,τι βλέπετε, την αφιερώνω στους κατοίκους των Ριζίων, για την αγάπη που με δώσανε και εμένα και την οικογένειά μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από πού ήρθατε? Εγώ μένω σε άλλο χωριό, εδώ είμαι φιλοξενούμενη, έρχομαι στις εκδηλώσεις τους. Σε ποιο χωριό μένετε? Μένω πάνω από την Αξιούπολη, σε ένα χωριό. Και μια κυρία έχουμε που δεν έχει κάνει φαγητό, αλλά θέλει να μας δώσει την αγάπη της. Ναι, την αγάπη μου σε όλους, γενικά στην κυρία Ιωάννα, που είναι αυτή μια εξαιρετική κυρία. Την εύχομαι πάντα να είναι γερή και να προσπαθήσει και το χωριό. Το όνομά σας? Σεβαστή Κωνσταντινίδου. Κυρία Σεβαστή, πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε? Είμαι 85 χρονών. 85. Ναι. Εδώ στα Ρίζια μένατε πάντα? Όχι, Καλαμαριά. Ναι, και ήρθαμε εδώ. Πώς αισθάνεστε τώρα που είστε στο χωριό σας και βλέπετε όλο αυτόν τον κόσμο? Είναι πάρα πολύ ωραία. Η φύση είναι πολύ ωραία. Αλλά άλλο είναι που να ζήσει στην πόλη και να έρθει στο χωριό, διαφορετικά είναι. Αλλά πάντως είναι πολύ ωραία. Εύχομαι όλο ο κόσμο να είναι αγαπημένοι, να έχουμε μια ειρήνη, αγάπη και πίστη. Αυτό είναι. Εύχομαι με όλη μου την ψυχή όλοι να είναι αγαπημένοι και γεροί και καλοί. Κάτσε κορί μου να πας να πιείς. Ψαριά κι κανείς με ένα προσφυγούλα μαυρομάτα μου. Αχ ψαριά τι κάνεις με ένα προσφυγούλα σε κλέντα μάτια μου. Καλωσορίζουμε στον οικισμό στην τοπική κοινότητα των Ριζίων και καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας όποτε έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Δήμο μας για να περάσουν όμορφες στιγμές και ευχάριστες. Να τα
σε ψηλή βροχή. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Η κοινότητά μας έχει 3 χωριά. Είναι Ρίζια, Βαλτοτόπ και Καμποχώρη. Είμαστε περίπου 500 κάτοικοι εδώ στα Ρίζια. Οι κάτοικοι μας είναι ντόπιοι, θρακιώτες και μικρασιάτες, όπου οι θρακιώτες έχουν έρθει από το Τσελέπ της Μικράς Ασίας και από τη Μύδια, όπου από εκεί κατάγονταν και οι δικοί μου. Ο παππούς μου ήταν ο προπαππούς μου, ήταν ο πρώτος πρόεδρος εδώ στην κοινότητα Ριζίων, το 1924. Άιντε για να σε βρω μοναχή. Αυτό που κάνουν εδώ στα Ρίζια, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει καταφέρει να δώσει τρομερή πνοή και άλλη χρειά στην τοπική ζωή. Οι γυναίκες αυτές είναι πολύ άξιες, φαίνεται και από το έργο που παρουσιάζουν καθημερινά. Μέσα του σχολείου καταφέραν και το κάνανε, εμένα ιδιότητα μου είναι και δάσκαλος και ιδιαίτερα συγκινούμε όταν βλέπω τέτοια σχολιά. Έχουν καταφέρει και έχουν κάνει μέσα ένα μουσείο. Έχουν καταφέρει και έχουν κάνει θεατρική ομάδα, χοροδία, το χορευτικό. Είναι πολύ 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 δυνατή η ομάδα και είμαστε δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη σας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. Είμαστε και τηλεθεατές του καναλιού σας και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Τα μέσα ανοιχτά, την πόρτα άνοιξα. Ανοιχτά, την πόρτα άνοιξα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο όμορφο χωριό των Ριζίων. Είμαι και κατά κάποιο τρόπο και καταγωγή μου από εδώ, είναι η μητέρα μου και η γυναίκα μου από εδώ. Ένα χωριό πολύ δραστήριο, όπως άλλωστε το βλέπετε, το έχετε αποκομίσει κι εσείς, με πολιτιστικά δρόμενα. Έχει σαν κύρια ανασχόληση τη γεωργία, η οποία γενικότερα και στο Δήμο μας είναι αρκετά ανεπτυγμένη, λόγω ότι υπάρχει και η κοιλάδα του Αξίου ποταμού και τα νερά. Ήρθε βασιλιάς καψίδα, μη διώτ μαζί, μη διώτ μαζί. Πρίζει πιανέ, βρυσούλα μου, πρίζει πιανέ, για να έρθει η αγάπη μου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ριζίων έχει 3 χορευτικά τμήματα, ένα παιδικό, ένα τμήμα ενηλίκων και ένα τμήμα αμυγός γυναικείο. Τα τμήματά μας χορεύουν χορούς από τις περιοχές της Ανατολικής Θράκης, της Μικράς Ασίας και της Μακεδονίας. Περιοχές από τις οποίες προέρχεται η πλειονότητα των κατοίκων του χωριού μας. Ωστόσο, τα χορευτικά τμήματα χορεύουν και χορούς από άλλες περιοχές όπως νησιά, Ήπειρο, Θεσσαλία, Πόντο και άλλα. Συμμετέχουμε σε πολλά διεθνή και φεστιβάλ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Και σήμερα παρουσιάσαμε χορούς μόνο από την περιοχή της Μακεδονίας, Ανατολικής Θράκης και Μικράς Ασίας. Να σε δώσω συγχαρητήρια για το κανάλι, γιατί πραγματικά προσπαθεί να αναζωογονήσει την περιφέρεια και πραγματικά τα κανάλια αυτά είναι άξια συγχαρητηρίων, όλα τα περιφερειακά, γιατί πλέον οι κεντρικά, τα κεντρικά κανάλια μας έχουν ξεχάσει. Θα σου πάρω πασούμακια και παντόφλες. Αυτό το μακαλά. Πραγματικά, κύριε Αντωνίου, φεύγουμε εντυπωσιασμένοι με το πόσο τόπος αυτός αγαπάει την παράδοση. Ο πολιτιστικός σας σύλλογος, μπορούμε να πούμε ότι κρατάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Σε αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια και υπάρχει ανταπόκριση και από τους χορευτές μας όλους, τη δασκάλα μας, τους κατοίκους του χωριού μας. Και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και να συγχαρούμε το τηλεοπτικό κανάλι 4Ε για τη δυνατότητα που δίνει σε όλα τα χωριά και στις μικρές κοινωνίες να γίνονται γνωστά ευρύτερα και να χαίρεται και ο κόσμος, γιατί πίσω από όλη αυτή την τηλεοπτική, ας πούμε, κάλυψη υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που το χαίρονται ιδιαιτέρως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να χαιρετήσουμε και το τηλεοπτικό μας κοινό, να πούμε πως ήταν η εκπομπή στον τόπο που γεννήθηκα. Είδατε ένα αφιέρωμα για τα ρίζια του νομού Κιλκής. Ρίζια με ύψιλον, όπως υπέροχοι άνθρωποι. Ρίζια με γιώτα, ιδιαίτερα ήθη και έθιμα, όπως εσείς θέλετε, κρατήστε το. Πάντως, σημασία έχει πως αυτός ο τόπος αγαπάει την παράδοσή του. Οι άνθρωποι εδώ είναι φιλόξενοι. Ανοίγουν τις πόρτες να σε καλοποδεχθούν, σε όποια γειτονιά και να περάσεις. Όσο για τα χορευτικά, τα φαγητά και τις υπόλοιπες ενότητες που παρακολουθήσατε σε αυτήν την εκπομπή, πιστεύουμε και εμείς πως σας κρατήσαμε εξαιρετική συντροφιά.
Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα φυσικά από την 4Ε.